άμεσα ενημέρωσης από σήμερα το πρωί τέθηκε σε ισχύ ολιγοήμερη κατάπαυση πυρός με ταυτόχρονη παράλληλη δέσμευση των δύο πλευρών για απελευθέρωση ομήρων φυλακισμένων. Την ίδια στιγμή υπάρχει στο σχεδιασμό αυτής της εφαρμογής της κατάπαυσης και το να ανοίξει η δίωδος για το να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Για τις εξελίξεις στη Γάζα και πού οδηγούνται τα πράγματα θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νικόλαο Παούνη, ο οποίος είναι διεθνολόγος. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Για να πάρω το πρώτο σχόλιο σας, κύριε Παούνη, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και πού οδηγούμαστε τώρα? Πράγματι, από το πρωί έχουμε φτάσει στην πολυπόθητη εκεχηρία, έστω και ολιγοήμερη, προκειμένου να ανακουφιστεί ο πληθυσμός της Γάζας μετά από σχεδόν ένα μήνα και επιπλέον πέραν του ενός μηνός σφοδρές στρατιωτικές επιχειρήσεις εκ μέρους του Ισραήλ. Αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι τα σενάρια για την επόμενη ημέρα. Ήδη διακινούνται πολλά σενάρια για το τι μέλη γενέστε στην περιοχή. Ένα εξ αυτών αναφέρει ότι μπορεί να επιστρέψουμε στο status quo ante, δηλαδή να φύγει το Ισραήλ και ο Ισραηλινός στρατός και παράλληλα να σφίξει τον κλειό της πολιορκίας ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα σαν αυτά τα οποία αντιμετώπισαν την 7η Οκτώβρη και κυρίως προς την κατεύθυνση να ελέγχουν πια επισταμένως όλα τα υλικά τα οποία περνούν προς την Γάζα, διότι θεωρούν τεράστια αποτυχία για τις υπηρεσίες, τις κρατικές, τις αρμόδιες του Ισραήλ, το γεγονός ότι δημιουργήθηκε μια υποδομή με 1.300 περίπου τούνελ, τα οποία είχαν συνολικό μήκος 500 χιλιόμετρων και είχαν κατασκευαστεί σε ένα τεράστιο βάθος, περίπου 50 έως 70 μέτρα κατά μέσο όρο, πράγμα το οποίο σημαίνει, κύριε Καρυπίδη και αξιότιμοι τηλεθεατές, ότι για μακρόχρονικό διάστημα εισέρχονταν υλικά κατασκευής όλης αυτής της υποδομής, τα οποία δεν αντιλήφθηκε το Ισραήλ ή τουλάχιστον δεν έλεγξε αποτελεσματικά. Θεωρούν λοιπόν ότι θα πρέπει από τούδο και στο εξής να σφίξουν τον κλειό της πολιορκίας προς την κατεύθυνση ελέγχου περαιτέρω των υλικών που θα εισέρχονται προς τη λωρίδα της Γάζας. Το δεύτερο σενάριο αναφέρει την πιθανότητα να παραμείνει τουλάχιστον στο βόρειο τμήμα ο Ισραηλινός στρατός και να επιστρέψουν και οι έπικοι. Ένα άλλο σενάριο αναφέρει την συνδιαχείριση με την Αίγυπτο. Εδώ όμως δεν έχει βολιδοσκοπηθεί η πλευρά του κυρίου Αλ-Σίσι και δεν γνωρίζουμε αν θα ήθελε να συμπράξει σε κάτι τέτοιο. Βεβαίως αυτό ίσχυε μέχρι και πριν τον πόλεμο των 6 ημερών του 1967, το συγκεκριμένο καθεστώς που σας αναφέρω. Ένα τέταρτο σενάριο αναφέρει ότι μπορεί να υπάρξει μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη στην περιοχή, η οποία θα ασκεί εποπτεία. Και το πέμπτο, που σίγουρα απέφχεται το Ισραήλ, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το αντιμετωπίσει κατάματα, είναι η λύση των δύο κρατών, για την οποία υπάρχει ένα παλαιστινιακό αίτημα, σχεδόν αμέσως μετά και την κύρωση των συμφωνιών του Όσλο στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Για σας ποια λύση θεωρείτε ότι είναι βιώσιμη, έτσι ώστε να επέλθει και ηρεμία και να μπορούν οι δύο λαοί να συνυπάρξουν, να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα έτσι στο μέλλον και να έχουμε διδαχθεί και από τα λάθη του παρελθόντος. Ποια θεωρείτε ως καλύτερη βιώσιμη λύση για τους δύο λαούς? Ναι, θα σας αναφέρω το γεγονός ότι εξετάζονταν κατά το παρελθόν η λύση της συνομοσπονδίας. Ουσιαστικά πρέπει να αναφέρω στους τηλεθεατές μας ότι παρά το αυτοδιοίκητο και στην Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε μια κρίση εντός των συνόρων του Ισραήλ, διότι δεν υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Η κρίση αυτή λαμβάνει και η σύγκρουση μέσα στα όρια, μέσα στα σύνορα του Ισραήλ. Είναι μια εσωτερική κρίση κατά κάποιον τρόπο, παρά το γεγονός της δρυμύτητας των επιχειρήσεων τις οποίες πραγματοποιεί το Ισραήλ. Όμως το Ισραήλ δεν παραγνωρίζει το δημογραφικό ζήτημα. Η Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή είναι περίπου 6 εκατομμύρια και στις δύο περιοχές, μαζί με τους πρόσφυγες που βρίσκονται στη γειτονική Ιορδανία. Τα
οι μελέτες και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι θα συνεχίσουν να προσθέτουν μερικά εκατομμύρια στο πληθυσμιακό τους δυναμικό τα επόμενα χρόνια, εν αντιθέσει με το Ισραήλ, το οποίο παραμένει περίπου καθυλωμένο στα 8,5 με 9 εκατομμύρια, και επομένως ο φόβος του Ισραήλ σε μια λύση ομοσπονδίας, συνομοσπονδίας μάλλον, θα ήταν να καταστούν οι Εβραίοι το μειονοτικό στοιχείο μέσα στο ίδιο τους το κράτος. Επομένως και για το Ισραήλ η δέουσα λύση είναι η λύση των δύο κρατών. Εδώ όμως, κύριε Καρυπίδη και αξιότιμοι τηλεθεατές, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πού θα εγκατασταθεί αυτό το κράτος? Το Ισραήλ έχει κατά το παρελθόν εξετάσει το ενδεχόμενο να μετεγκατασταθεί το σύνολο των Παλαιστινίων στην έρημο του Νεγκεύ. Η έρημος όμως, η συγκεκριμένη έρημος, είναι αφιλόξενη για κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα, πολλο μάλλον να φιλοξενήσει επί μακρόν ανθρώπινη ζωή, εν πάση περιπτώσει, και οικονομικές δραστηριότητες. Δεν θα μπορούσαν επομένως οι Παλαιστίνοι στην περιοχή εκείνη να ανοικοδομήσουν το κράτος τους με οικονομικούς όρους, με όρους κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Επομένως, δεν αρκεί μόνο να σας αναφέρω ότι η λύση των δύο κρατών είναι η δέουσα, θα πρέπει να βρούμε και τους κατάλληλους χώρους. Και τους κατάλληλους χώρους. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Και εκεί βέβαια μπαίνουν και άλλα συμφέροντα, διεθνείς παράγοντας, τι γίνεται με αν υπάρχουν αγωγούς, αν υπάρχουν κοιτάσματα, έτσι ακούγονται και πολλά άλλα διάφορα γεωπολιτικά ζητήματα. Σε αυτό, να προσθέσω σε αυτή την εξίσωση, την οποία εύστοχα αναφέρατε, ότι υπάρχει αφενός το ζήτημα της εβραϊκής διασποράς, η οποία χρηματοδοτεί εμπολής το κράτος του Ισραήλ, τον προϋπολογισμό του, και αντιτίθεται σε μια τέτοια λύση, πρώτον, και δεύτερον, η επίθεση της 7ης Οκτώβρη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνδιάσκεψη των G20, όπου είχε αποφασιστεί η ηλεκτρική διασύνδεση της Ινδίας με την Δυτική Ευρώπη με αγωγούς οι οποίοι θα διέρχονταν μέσα από το έδαφος του Ισραήλ. Δεν ήταν μόνο οι συμφωνίες του Αβραάμ οι οποίες ενοχλούσαν το αραβικό στοιχείο και συγκεκριμένα την Χαμάς και το Ιράν στην περιοχή. Η σύγκληση δηλαδή του Ισραήλ με τα λοιπά αραβικά κράτη όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία. Ήταν και ένα ανταγωνιστικό σχέδιο το οποίο, στο οποίο συμμετέχει το Ισραήλ, ανταγωνιστικός προς τα συμφέροντα του Ιράν, το οποίο έχει δεθεί στο άρμα της Κίνας, στο One Belt, One Road. Μάλιστα. Όπως μάθαμε και στα σχολικά βιβλία, έτσι στην ιστορία, άλλο η αφορμή και άλλο τα αίτια. Ασφαλώς. Πάω στο Βαγγέλη το Χριστόδουλο. Έλα, Βαγγέλη. Να βάλουμε στην κουβέντα και τη χώρα μας αλλά και την Τουρκία, η οποία πήρε ξεκάθαρη θέση αδιαφοροποιούμενη από τον δυτικό κόσμο. Ακούμε ότι, και επειδή επίκειται συνάντηση παρουσία του κυρίου Ερντογάν στην χώρα μας το επόμενο διάστημα, ότι η Τουρκία πλέον χρειάζεται περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν τις καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Ισχύει αυτό και γιατί? Καταρχάς, η Τουρκία δεν κέρδισε τίποτα από τη συγκεκριμένη κρίση, παρά το γεγονός ότι επιθυμούσε να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν κατόρθωσε να το διαδραματίσει. Γι' αυτό και η σφοδρή έτσι, ρητορική κατά της παρουσίας της ναυτικής αρμάδας των ΗΠΑ στην περιοχή. Είπε μάλιστα ο κ. Ερντογάν σε δημόσια τοποθέτησή του τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί στην περιοχή, σε μια περιοχή την οποία θεωρεί η Τουρκία ότι ανήκει στο δικό της περιφερειακό υποσύστημα. Τον κομβικό ρόλο, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, τον έπαιξε το Κατάρ. Γιατί το Κατάρ, σας είχα πει στην αρχή αυτής της κρίσης, είναι ο κύριος χρηματοδότης της Χαμάς. Έτσι. Μπορεί να παίρνει όπλα από το Ιράν. Ο κύριος χρηματοδότης είναι όμως ο Σέιχης Αλθάνη, ο Σέιχης του Κατάρ. Και γι' αυτό εξ αρχής οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι λοιποί διεθνείς δρόντες, είχαν ρίξει όλο το βάρος των διπλωματικών πρωτοβουλειών προς την κατεύθυνση του Κατάρ. Να παρέμβει το Κατάρ δηλαδή, διότι είχε τα χρηματοδοτικά εργαλεία με τα οποία πίεσε την Χαμάς να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Επομένως, η Τουρκία θεωρεί ότι δεν έχει κερδίσει κάτι από τη συγκεκριμένη κρίση. Σε σχέση με την χώρα μας όμως, οφείλω να ομολογήσω ότι και με βάση και τη ρητορική, καταρχάς η επίσκεψη αυτή θα είναι υποβαθμισμένη και όχι όπως αυτό το οποίο είχε
αρχικός εμφανιστεί, ότι θα έρθει δηλαδή μια αυξημένη αντιπροσωπή 300 επιχειρηματιών, 9 υπουργών κτλ. Και να μας πείτε γιατί άλλαξε ο τόπος συνάντησης. Και επίσης άλλαξε και ο τόπος. Είχαμε τη Θεσσαλονίκη, πάνε στην Αθήνα. Επικαλέστηκαν ότι δεν έχουν τόσα ξενοδοχεία, αφού λέει θα έρθει με 300, δεν θα είναι τόσο τελικά. Σωστά. Και δεν θα είναι τόσο σε υψηλό επίπεδο, γιατί δεν παρέμεινε η Θεσσαλονίκη. Και επίσης θα μας σχολιάσετε ότι τα σύνορα της καρδιάς του κύριου Ερντογάν είναι η Θεσσαλονίκη. Ένας λόγος λοιπόν ήταν η ρητορική σε σχέση με τα σύνορα της καρδιάς που έφταναν και πάλι μέχρι τη Βοσνία, τουλάχιστον στη δική μας την περιοχή. Ένας άλλος λόγος τον οποίο επικαλέστηκε η ελληνική κυβέρνηση ήταν ότι δεν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή να φιλοξενηθεί μια τόσο πολυμελής αντιπροσωπεία και επειδή σχεδιάζονταν να γίνουν πολλαπλές επαφές με τα συναρμόδια ελληνικά υπουργεία και θα έπρεπε να μετακινηθεί ένας όγκος προσωπικού, πολιτικού προσωπικού, διοικητικού κτλ. Προς την περιοχή της συμπρωτεύουσας, θεώρησαν ότι για να αποφευχθεί όλο αυτό το κόστος έπρεπε να μετατοπιστεί εν τέλει γεωγραφικά η συγκεκριμένη συνάντηση προς την Αθήνα. Αυτή τη μετακίνηση τη βλέπουμε όταν έχουμε και τη διεθνή έκθεση. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν ανεβαίνει. Σαφώς. Υπάρχει υπουργός που δεν ανεβαίνει. Σαφώς. Θέλω όμως, πέρα από τον συμβολισμό, να σταθώ στην ουσία, την οποία ενδεχομένως να μας διαφεύγει στην εγχώρια ανάλυση. Είπε ο κύριος Ερντογάν σε κάποια φάση ότι έρχεται η ώρα που θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τον διεθνή παράγοντα και να τα βρούμε οι δυο μας. Ξέρετε, αυτό θα είναι μια μεγάλη αποτυχία για την δική μας πλευρά, διότι μέχρι στιγμής έχουμε διεθνοποιήσει την τουρκική προκλητικότητα. Έχουμε καταδείξει και έχουμε καταστήσει σαφές προς τους συμμάχους μας, προς τους διεθνείς δρόντες, πολυεθνικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η Τουρκία ασκεί μια επιθετική πολιτική και στο πεδίο και στη ρητορική και στη διπλωματία. Και αυτό είναι επίτευγμα των τελευταίων ετών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εάν αποδεχτούμε αυτό το οποίο λέει ο κ. Ερντογάν, να κάτσουμε δηλαδή σε ένα διμερές τραπέζι και να ξεχάσουμε τους υπόλοιπους δρόντες, έχουμε αποδεχτεί τους όρους ουσιαστικά της Τουρκίας για έναν διμερή διάλογο, τον οποίο ζητάει από το 1974. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, κύριε Καρπίδη, είναι ότι έχουμε πια φτάσει σχεδόν στο σημείο μηδέν. Δηλαδή, ή πρέπει να έχουμε ένα αποτέλεσμα από έναν διμερή διάλογο, το οποίο δεν θα μας ευνοεί, δεν θεωρώ ότι η ελληνική διπλωματία θα κατορθώσει για λόγους κατευνασμού της Τουρκίας να διεκδικήσει πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυτά τα οποία προκύπτουν και απορρέουν και από το διεθνές δίκαιο. Ο δεύτερος δρόμος, ο οποίος ανοίγεται σε αυτήν την περίπτωση για μια επίλυση της διμερούς διαφοράς, είναι ένα διεθνές διαιτητικό όργανο, ένα δικαστήριο. Είτε είναι του Αμβούργου, που αφορά το δίκαιο της θάλασσας, είτε είναι η Χάγη. Θέλω να θυμίσω λοιπόν, ή τουλάχιστον να βάλω στο τραπέζι, ότι δύο φορές στο παρελθόν η χώρα, η δική μας, προσέφυγε στη Χάγη και τις δύο φορές δεν πήρε ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η μία έγινε το 1976 μετά την κρίση του χώρα και δεν μας δικαίωσε ως προς το αίτημά μας να ληφθούν περιοριστικά μέτρα κατά της τουρκικής προκλητικότητας. Η δεύτερη ήταν μετά το υποτιθέμενο επαναλαμβάνω, βέτο της κυρίας Μπακογιάννη το 2008 στο Βουκουρέστι, δεν ετέθη ποτέ βέτο, απειλή για άσκηση βέτο ετέθη. Και σε αυτήν την περίπτωση προσέφυγαν τα Σκόπια για παραβίαση του άρθρου 11 παράγραφος 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας και δικαιώθηκαν τα Σκόπια τότε, η τότε Φύρο. Επομένως λοιπόν, ούτε το ιστορικό πλαίσιο, ούτε το πολιτικό, ούτε το διπλωματικό ευνοεί μια επίλυση της διμερούς διαφοράς. Και επίσης, κύριε Καρυπίδη, δεν μας ευνοεί και η διεθνής νομολογία. Μπορώ να σας αναφέρω 3-4 παραδείγματα, δεν το κρίνω σκόπιμο σε μια τηλεοπτική εκπομπή να το κάνω. Επομένως, θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας δύσκολης λύσης και αν δεν επιδιώξουμε λύση, η Τουρκία θα απειλεί ότι θα επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση, υπό την έννοια ότι θα επανέλθουμε στο παλιό σκηνικό με τις παραβιάσεις, τις κρίσεις και την προκλητική της συμπεριφορά στο πεδίο. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν θέλεις να επανέλθεις στο ερώτημά σου και για την επίσκεψη Ερντογάν. Όχι, μόνο ένα συμπληρωματικό ερώτημα για το αν έχει αλλάξει η δυναμική της Τουρκίας στο διεθνές προσκήνιο, εάν πλέον ο δυτικός κόσμος έχει επιτέλους καταλάβει τις προθέσεις Ερντογάν μετά τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, ή αν πλέον είναι συνηθισμένες αυτές οι κινήσεις οι σχεδόν τυχοδιοκτικές του κυρίου Ερντογάν. Ασφαλώς και έχει κατανοήσει και μάλιστα πριν 5-6 μέρες εντός της Γερμανίας, μετά από ερώτηση ενός συναδέλφου σας, προσέβαλε τον Γερμανό πρόεδρο. Και προς έκπληξη όλων, ο κύριος Σόλτς κοιτούσε μόνο.
Ασφαλώς. Επίσης έρχεται στην Ολλανδία πιθανόν να σχηματιστεί κυβέρνηση από τον επόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος διατηρεί εχθρικές σχέσεις με τον κύριο Ερντογάν. Μέσα στο ΝΑΤΟ ήδη και πάλι έθεσαν θέμα, ένα προσκολήματα τουλάχιστον για το ζήτημα ένταξης της Σουηδίας, πράγμα το οποίο τους φέρνει αντιμέτωπους και με τους Βρετανούς, οι οποίοι ήθελαν διακόσμηση στη Σουηδία μέσα στο ΝΑΤΟ. Έχει καταδειχθεί αυτή η συμπεριφορά. Και γι' αυτό σας είπα πριν ότι θα είναι εθνική αποτυχία να περιορίσουμε τον διμερή διάλογο των διαφορών έτσι, στο πλαίσιο το οποίο το θέτει η Τουρκία. Δηλαδή, αφήστε τους άλλους απ' έξω και ελάτε να τα βρούμε οι δυο μας. Όπως τη συμφέρει. Όπως τη συμφέρει, και γιατί γνωρίζει ότι εκεί θα κερδίσει. Το θέμα όμως είναι ότι παρά τις όλες αυτές τις συγκρουσιακές σχέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει η Τουρκία, η Τουρκία παραμένει ένας πολύ σημαντικός γεωπολιτικός δρόν. Διότι όλοι οι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί τη συμπεριλαμβάνουν. Διατηρεί πλεονεκτικές σχέσεις και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Παράλληλα, εκεί έπαιξε και διαμεσολαβητικό ρόλο, κάνοντας διαδραματίζει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου. Διατηρεί καλές επαφές και με την Κίνα. Διατηρεί καλές επαφές με τις κεντροασιατικές δημοκρατίες που προέκυψαν μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Έχει ερίσματα στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στην Αφρική. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό, ότι είναι ένας σημαντικός γεωπολιτικός δρόμος. Έχει έναν πληθυσμό μεγάλη της τάξης των 85 εκατομμυρίων. Μεγάλη αγορά, κύριε Πόνη, και μεγάλη αγορά. Και το σημαντικότερο, κύριε Καρυπίδη, το 20% του πληθυσμού αυτού είναι κάτω από 17-18 ετών, δηλαδή ένας νέος πληθυσμός. Δεν μπορούν όλα αυτά να